Είναι η πρώτη συνάντηση που κάνουμε στο επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου με τους αντιδημάρχους και με τον Ερυθρό Σταυρό και τον Ιατρικό Σύλλογο, που στόχο έχει το πρόγραμμα Ζωή. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει τοποθέτηση επινοητών σε όλους τους Δήμους και εκπαίδευση των πολιτών για θέματα καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Σήμερα λοιπόν είναι η πρώτη συνάντηση για να δούμε για τη χωροθέτηση στους αθλητικούς χώρους και στα πολυσύχναστα σημεία. Σε πόσα σημεία, πόσοι απεινητωτές προμηθευτεί? Η Περιφέρεια Κρήτης έχει ήδη προμηθευτεί 270 απεινητωτές τελευταίας γενιάς, τους οποίους θα τοποθετήσει σε αθλητικούς χώρους και πολυσύχναστα σημεία του νησιού, σε συνεργασία με τους Δήμους και τις Περιφερειακές Ενότητες. Είπατε για πρώτη φάση, θα ακολουθήσει άλλη φάση. Ναι, στόχος μας είναι και να ακολουθήσει και δεύτερη φάση, αλλά και οι Δήμοι και άλλοι φορείς που έχουν προμηθευτεί απεινητωτές να μπουν στο σύστημα το δικό μας, στο σύστημα του προγράμματος ΖΟΗ και να υποστηριχθούν από τη δική μας πλατφόρμα και από τη δική μας εφαρμογή που θα έχουμε σε λίγο καιρό, αρχές Σεπτέμβρη πιστεύω, θα δώσουμε στους πολίτες. Η εκπαίδευση πώς θα γίνει? Η εκπαίδευση θα γίνεται, την εκπαίδευση θα την κάνουν η ιατρική σχολή, τα τμήματα του Ερυθρού Σταυρού σε όλη την Κρήτη και οι φορείς που έχουν σχέση το ΕΚΑΒ και όλοι οι φορείς που έχουν σχέση με την εκπαίδευση για κάρπα. Είδαμε ότι η Περιφέρεια Κρήτης έχει βάλει πλάτη σε δύσκολες περιόδους της υγείας στο νησί, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, με μίζω εκείνη την περίοδο του κορονοϊού και του COVID. Πραγματικά έχετε δείξει δείγματα καλής θέλησης στο κομμάτι αυτό. Η υγεία είναι το μεγάλο μας, είναι στρατηγικός στόχος. Αν και δεν έχουμε δικαίωμα στο να προσλαμβάνουμε ή να ενισχύουμε τα νοσοκομεία στο προσωπικό, όμως σε θέματα υποδομών, σε θέματα για το τεχνολογικό εξοπλισμό, έχουμε κάνει μεγάλες επενδύσεις στην υγεία σε όλη την Κρήτη.